σήμερα τελειώνει και η Α κατηγορία. Πρωταθλητής η ομάδα της Κόρινθος 2006. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο επόμενο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα που τελείωσε. Θεωρώ ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το κέρδισε ο καλύτερος. Πέσαν οι ομάδες που αξίζανε να πέσουν. Θεωρώ ότι εμείς από την πλευρά μας, σαν Επισκορινθίας, κάναμε το καλύτερο δυνατό να έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο να έχει ηρεμία και ο καλύτερος ό,τι άξιζε να το πάρει μέσα στο γήπεδο. Τελείωσε και η Α κατηγορία σήμερα. Έχει παραμείνει σε κρεμότητα τα παιδικά πρωταθλήματα, K14, K16. Όλα καλά. Άξια πρωταθλήτρια η Κόρινθος 06. Φαίνεται και από την βαθμολογία. Όλα τα πρωταθλήματα κυκλίσαν ομαλώς. Καλή συνέχεια και να είμαστε έτοιμοι για τον χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε και εσένα που ήσαν όλη τη χρονιά κοντά μας. Να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες για την προσπάθεια που κατέβαλαν όλη τη χρονιά για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ τη διοίκηση και τον πρόεδρο που εμπιστευτήκανε την ομάδα. Εύχομαι τώρα στην ΓΑΜΑ Εθνική να τα καταφέρει να έχει μια αξιόλογη πορεία. Πήραμε το πρωτάθλημα, αλλά από αύριο ξεκινάει μια καινούργια αρχή. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Η καινούργια αρχή θα είναι με τον Τάσο τον Πέρα ή χωρίς τον Πέρα? Δεν μπορώ να ξέρω από αυτά. Τώρα σήμερα μέρα γιορτής, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε κάτι τέτοιο. Είναι νωρίς ακόμα πολύ. Bravo, bravo, bravo.
Μπράβο ρε Στάση! Μπράβο ρε Λευτέρη! Μπράβο ρε Στάση! Μπράβο! Μπράβο ρε Μαυρέλη! Μπράβο ρε Μαυρέλη, άρχοντα! Μπράβο ρε Μαυρέλη! Μπράβο ρε Μαυρέλη! Μπράβο ρε Μαυρέλη! Μπράβο ρε Μαυρέλη! Μπράβο Τάσο! Έλα, έλα, πάμε! Στην Αθήνα και βλέπω φάτσες γελαστές. Θα ξανάρθει η ρουτίνα και θα ξανάρθουνε βροχές. Θα ξανάρθει η ρουτίνα, μα κάτι άλλαξε από χθες. Είμαστε ποτέ, είμαστε πάντοτε παιχτάρες. Μα δεν αλλάζαμε παλιές, είμαστε πάντοτε ψυχάρες. Μα δεν πιστεύαμε ποτέ. Απ' το κύπελο σαμπάνια να τραγουδήσουμε αγκαλιά για τη χαμένη περηφάνια, για τη χαμένη μας μαγιά, για τη χαμένη περηφάνια που θυμηθήκαμε ξανά. We'll be right back.
χαρούμενος γιατί καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή της χρονιάς, την κατάσταση του πρωταθλήματος. Αισθάνομαι δικαιωμένος γιατί πιάσαμε το που οι προσπάθειες και οι θυσίες. Νομίζω είμαστε μακράν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Περάσαμε τα 100 γκολ πάλι για δεύτερη χρονιά όπως και πέρσι. Έχουμε καταφέρει σε δύο σεζόν να διατηρούμε το αίτητο. Πολύ δεν έχει ξαναγίνει νομίζω δύο χρονιά η ομάδα να είναι αίτητη στην κατηγορία και ξαπερνάει και τα 100 γκολ. Και νομίζω ότι είναι εκπληκτική η πορεία. Και αν δείτε, δύο χρονιά η ομάδα είναι καταπληκτική και πιστεύω ότι και η περσινή ομάδα ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα που έχει περάσει την τελευταία 25 ετία από την Κορινθία με διαφορά. Έλεγα και στο ραδιόφωνο ότι αναρωτήθηκα μάλλον και έθεσα το ερώτημα. Θα πρέπει να είσαι ο περισσότερος ποδοσφαιριστής, μάλλον άνθρωπος ποδοσφαίρου, που έχει σηκώσει τις περισσότερες κούπες. Εντάξει, είναι... δεν μπορώ να πω ότι είναι συγκυρία. Εντάξει, έχω πάρει πάρα πολλά πρωταθλήματα, πάρα πολλούς τίτλους. Αλλά οι τίτλοι, να ξέρετε, πρέπει να έχεις και ώμους να τους σηκώνεις. Νομίζω ότι είναι δικαίωση προσωπική για μένα, γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές ήρθαν στην ομάδα να παίξουν και για μένα. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να πω ότι την ομάδα την τρέχει ο πρόεδρος, κάνει τις θυσίες, μεγάλες θυσίες για να βρίσκεται αυτό το σωματείο σε αυτή τη θέση που βρίσκεται και για να παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Από αύριο αρχίζουν τα δύσκολα, η επόμενη κατηγορία είναι πολύ δύσκολη, θέλει φοβερό προγραμματισμό, θέλει στόχους, θέλει σοβαρότητα. Θέλει να μπουν μέσα άνθρωποι να βοηθήσουν. Πιστεύω ότι ο κορινθιακός λαός, επειδή έχω παίξει και στην Κόρινθο και την έχω τιμήσει στη φανέλα της ομάδας, διψάει για ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι θα είναι καλό για όλους να είναι μια ομάδα σε μια εθνική κατηγορία και να έχει τη συμπαράσταση όλου του κόσμου. Και τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα έφτανε μέχρι το τέλος και στην πηγή και νερό δεν έπινε. Φέτος όμως κατάφερε και κατέκτησε το πρωτάθλημα πολύ νωρίς. Υπάρχει κάποιο μυστικό φέτος? Δεν υπάρχει μυστικό και πέρσι πάλι αίτητη ήταν η ομάδα. Απλώς ήταν άλλοι λόγοι, δεν θέλω ούτε να μπω σε διαδικασία. Είναι περασμένα ξινά στα φύλλα που λέει. Εγώ μπαίνω στη φετινή χρονιά. Η ομάδα διέγραψε μια εκπληκτική πορεία και κατάφερε και πήρε. Είχαμε και την ατυχία με τον Σταύρο τον Πινιάρη που έπαθε. Ο άνθρωπος, δόξα τω Θεώ, είναι καλά στην υγεία του. Έπαθε κάτι με την υγεία του και μετά ήρθε ο Τάσος ο Πέρας, ένας αξιόλογος προπονητής, ο οποίος πρόσφερε στην ομάδα. Στο υπόλοιπο μισό, έκανε και αυτός μια, άμα δείτε, η ομάδα έκανε εντυπωσιακή πορεία. Και νομίζω ότι δίκαια, και δεν είναι η δική μου γνώμη επειδή είμαι στο σύλλογο, είναι όλη, πιστεύω, η εικόνα, αυτή την εικόνα έχουν όλοι οι φίλαθλοι της Κορινθίας, ότι δίκαια πήραμε το πρωτάθλημα. Και όταν παίρνεις ένα πρωτάθλημα με 14 βαθμούς διαφορά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε κάτι. Το μέλλον του Βόρη? Το μέλλον του Βόρη θα κρυθεί ανοιχτά κουβέντες και τέτοια από τους στόχους και τον προγραμματισμό που θα θέσει η διοίκηση της ομάδας. Ο Βόρης είναι στρατιώτης στην ομάδα, το ξέρουν όλοι αυτό. Πάντα υπηρετεί, όποια ομάδα υπηρετεί, την υπηρετεί με πάθος, την υπηρετεί σαν η οικογένειά του και κάνει τα πάντα για να πετύχει το στόχο η ομάδα που υπηρετεί. Ο Βόρης τον ξέρουν όλοι ποιος είναι και τι είναι και το βλέπετε σε όλα τα γήπεδα και δεν χρειάζεται να πενεύω ούτε τον εαυτό μου ούτε τίποτα. Το Βόρη τον πενεύουν άλλοι αυτοί που πρέπει. Και τους ευχαριστώ και πολύ. Εγώ ευχαριστήσω τους πάντες και ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα εδώ πέρα για τον κύριο Μεκριζή που έχει κάνει στην ομάδα τόσα τραπέζα και τους ανθρώπους που είναι κοντά στον πρόεδρο και τον στηρίζουν. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ποδοσφαιριστές που είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια και δηλώνουν αγάπη για την ομάδα, τους προπονητές μας. Και θέλω να κάνω μια δήλωση ότι την επόμενη τετραετία κατεβαίνω για δήμαρχος Βέλου Βόχα. Έλα, δύναμη! Μπράβο! Όλα τα εκλογικά από τι! Θα πάρουμε και σήμερα.